χρόνια τώρα υποστηρίζω μία άποψη ότι το πρόβλημα το θεσμικό της αυτοδιοίκησης είναι η δύναμη του ενός. Δηλαδή του δημάρχου, περιφερειάρχη ή του νομάρχη. Το σύστημά μας το αυτοδιοικητικό είναι λίγο περίεργο. Θέλουμε αποκέντρωση από το κέντρο προς την περιφέρεια και όταν εμείς έχουμε τη δύναμη το κρατάμε για τον εαυτό μας. Αυτό πολεμώ 40 χρόνια τώρα. Εάν αυτό δεν το αλλάξω, τότε πρέπει να με λιθοβολήσουν οι Ηρακλειώτες. Η παράταξη που δημιουργείται βήμα-βήμα, θα έχει καταστατικές αρχές και το λέω από τώρα, δεν θα ηγείται ο δήμαρχος της παράταξης. Αλλά Κάποιο άλλο τέλεχος της παράταξης θα είναι αυτός που θα ηγείται της παράταξης για να ελέγχει τη δημοτική αρχή. Θα υπάρχει επικεφαλής δηλαδή. Επικεφαλής της παράταξης και υποψήφιος δήμαρχος. Και αν εκλεγεί θα είναι δήμαρχος. Θα είναι δύο διαφορετικά πρόσωπα. Θέλω λίγο να επιστρέψουμε στο κομμάτι της μίας θητείας, γιατί νομίζω ότι όσοι μας ακούν στάθηκαν σε αυτό και αναρωτιούνται. Θα σπάσουμε αυγά και δεν θα μετράμε πολιτικό κόστος. Να θέσω το ερώτημα. Θα καταφέρει ο κύριος Κουκιαδάκης μέσα σε 4 χρόνια να ξεδιπλώσει όλο του το όραμα και όχι μόνο το ξεδιπλώσει, να το κάνει και πράξη. Δηλαδή τι θα είναι, δήμαρχος μίας χρήσεως, μπορεί να το θέτω αδόκιμα, αλλά έτσι μπορεί να σκεφτεί κάποιος που παρακολουθεί. Ο δήμαρχος θα είναι μιας θητείας. Η παράταξη θα είναι διαχρονική που θα λύσει τα προβλήματα. Δεν θα έμπαινα πάλι σε κρεατομηχανή. Πέρα από το ότι πιστεύω στην απόλυτη απόσταση της αυτοδιοίκησης από τα κόμματα και τα κόμματα πρέπει να στηρίζουν την αυτοδιοίκηση για να δίνει λύση. Συνεπώς το θέμα και πιστεύω και στους κομματικούς συνδυασμούς να τους παίρνουν ευθέως και φανερά και να λένε αυτός είναι ο συνδυασμός τον οποίο εγγυούμαστε, αλλά να ελέγχουν και τη λειτουργία του. Όχι να βγάζουμε ένα δήμαρχο ενός κόμματος για να γράψουμε την Κυριακή το βράδυ πράσινος, κίτρινος, μπλε. Δηλαδή και τη Δευτέρα το πρωί να το. Του Κινάλ, το Πασόκ θα σας έκοβε τώρα. Όχι, δεν με ενδιαφέρει να μπω σε μια διαδικασία που μπορεί να μιλήσουν 5 άνθρωποι αντί για να μιλήσει η κοινωνία. Διαφωνείτε δηλαδή και με το διαδικαστικό αυτό καθεαυτό και παρά το γεγονός ότι έχετε και μια στενή προσωπική πολιτική σχέση δεν με την θέλω κυρία να εμπλέξω τη στενή πολιτική μου σχέση, μπορούσα να έχω ωφέλη από αυτήν, αλλά έχω συνηθίσει τους φίλους μου να τους τιμώ και να μην τους χρησιμοποιώ. Στο Κινάλ όμως όταν αξιολόγησε την περιφέρεια και βγήκε αξιολογήθηκα και εγώ. Αρναουτάκης πήγατε όμως. Όχι. Ακούστε, διαφώνησα όμως για τη διαδικασία και εκεί. Και είπα πολύ καθαρά ότι αν υπήρχε και δεύτερη υποψηφιότητα δεν έπρεπε να μιλήσουμε γιατί κοντένουμε τους υποψήφιους με ανοησίες. Οι αξιολογήσεις γίνονται σε πολιτικό επίπεδο από πολιτικά όργανα και όχι σε διαδικασίες γραφικές. Να πω εγώ κύριε Κουγιαδάκη μόνο κάτι θα μου επιτρέψετε και ίσως είναι έτσι λίγο αιχμηρό αλλά πρέπει να το πω. Ακούσαμε από τον Νίκο τον Παναγιωτόπουλο να μεταδίδει την πληροφορία ότι ήταν στην παράταξη, στη συγκέντρωση της παρατάξεως του κυρίου Λαμπρινού και στελέχη από το στενό περιβάλλον του πράσινου ευρωβουλευτή. Μην γελιόμαστε, πρόκειται για το περιβάλλον του κ. Ανδρουλάκη. Θα με αξιολογούσα κατά το περιστατικό. Βρισκόταν στην παράταξη της δύναμης πολιτών. Εσείς πολύ κοντά με την Φόφη Γεννηματά, θα έλεγε εδώ κάποιος ότι παρατηρεί το Κινάλ να διχάζεται για το Δήμο Ηρακλείου. Καθόλου. Και εσείς αφήνετε κάποιες αιχμές γύρω από όλα αυτά. Όχι, τι θέλετε ακριβώς δηλαδή, ακούστε, να πείτε. Καταρχήν στην ομάδα που θα αξιολογούσε ήταν και η Δημοτική Σύμβουλη της αυτό είναι το τραγελαφικό. Της παρατάξεως Λαμπρινού. Βεβαίως. Βαρδαβάς, Καναβάκη δηλαδή. Βεβαίως. Αυτοί θα σας έσφαζαν. Βέβαια. Αυτή θα με αξιολογούσε και η παράταξη του Γιάννη του Κουράκη. Εσείς θα πηγαίνατε. Που θα ήταν. Μα εγώ δεν είμαι Κινάλ, αλλά. Ναι, λέω, θα πηγαίνατε. Να σε αξιολογήσει η μισή παράταξη Λαμπρινού και η άλλη μισή παράταξη Γιάννη Κουράκη. Αυτό λέει, δηλαδή πιστεύετε ότι θα συνέβαινε. Τι λέτε εσείς να γινόταν. Δηλαδή. Τι είναι αυτή αυτό. Την κρεατομηχανή δεν είναι. Πρέπει να είμαι ηλίθιος. Ακόμα έχω τα λογικά μου και θεωρώ ότι έχω τον μέσο κοινωνού.